Κύριε Σιώρα, καλησπέρα. 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 Έχετε εφημερία σήμερα στον Ευαγγελισμό? Είναι δύσκολη εφημερία. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε περίπου την απάντηση του τεστ καμιά 80 άτομα. Βέβαια είναι μέχρι το πρωί η εφημερία, δεν ξέρουμε πώς θα εισαχθούν. Αλλά αν κρίνουμε από τη χθεσινή γενική εφημερία στο Γεννηματάς, που εισήχθησαν περίπου 60 άτομα και υπάρχει πληρότητα 100% στις κλίνες COVID, εάν κρίνουμε από την αναμονή που είναι για διασωλήνωση στη λίστα του ΕΚΑΒ, όσοι χρειάζονται διασωλήνωση και ψάχνουν για μονάδες, και παραμένει κρίνουμε... αυτός ο αριθμός, 23 άνθρωποι που έχουν ανάγκη διασωλήνωσης και δεν μπορούν να... και μπαίνουν σε μια λίστα του ΕΚΑΒ, και όταν βρεθεί κρεβάτι ή αν πάνε στον ιδιωτικό τομέα με τους γνωστούς τρόπους της αμοιβής, τα γνωρίζετε αυτά, ίσως έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και αν κρίνουμε επίσης για τη χτεσινή εικόνα του Ευαγγελισμού, από τις 200 κλίνες, 160 ήταν πλήρης, από τις κοινές κλίνες και από τις 57 μεθ, 51 ήταν κατηλημένες. Καταλαβαίνετε ότι μια γενική εφημερία στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας με εκατοντάδες προσερχόμενους, και αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 80 άτομα που αναμένουν, υπάρχει μια ασφυξία, θα έλεγε κανείς, πραγματική ασφυξία για τους ασθενείς και για το προσωπικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε και για τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως ας πούμε στο Σιμανόγλιο, το οποίο έχει μετατραπεί σε αποκλειστικό νοσοκομείο COVID και λειτουργούν 90% κρεβάτια, ενώ έχει δυνατότητα να λειτουργήσουν τα άλλα 200 για τις άλλες ειδικότητες, έχουν αφήσει τα Βόρεια Προάστια και την Ανατολική Αττική χωρίς νοσοκομείο. Χωρίς νοσοκομείο εφημερίας. Και υποτίθεται ότι από μεθαύριο Πέμπτη θα εφημερεύει το Ερίκος Δινάν. Το οποίο Ερίκος Δινάν θα εφημερεύει μετά από συνεννόηση του Υπουργείου με την Τράπεζα Πειραιώς, με όλα τα επακόλουθα. Το τι σημαίνει συζήτηση με τις ιδιωτικές κλινικές, 1.700 ευρώ τη βραδιά στην κλίνη ΜΕΘ. Και όπως επίσης είπε και εκπρόσωπος σήμερα των ιδιωτικών κλινικών, δεν υπάρχει καμία επίταξη. Μας λέει, μας αποζημιώνει κανονικά ο ΕΟΠΗ και υπάρχει και κάποιο μπόνους επιπλέον όταν νοσηλεύουν περιστατικά COVID. Επομένως, σε αυτή την ασφυξία για τον κόσμο, αλλά και για εμάς τους υγειονομικούς, η ανάγκη είναι επιτακτική να δεσμευτούν κλίνες παντού, και αδρανείς κλίνες που υπάρχουν στο δημόσιο, αλλά και επίταξη κλινών στον ιδιωτικό τομέα, όχι με χάρισμα. Γιατί ισχυρίζονται εμείς πως θα πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας. Μα όταν εμείς λέμε επίταξη, εννοούμε ότι το προσωπικό εντάσσεται με όρους δημοσίου για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Διαφορετικά, μετά από συνεννόηση και με σκοπό το κέρδος, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε αντιμετώπιση της πανδημίας με ένα lockdown το οποίο είναι αμφισβητούμενο και έχει φέρει σε απόγνωση τον κόσμο. Ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλο και κύριε Κοτάκη, μας ρωτούν, κάνει το lockdown, πρέπει να γίνει το lockdown? Οι επιστήμονες λένε ότι βοηθάει, όμως η πράξη τι έδειξε? Έδειξε ότι αν δεν πάρεις όλα εκείνα τα μέτρα της ιχνηλάτησης και του εμβολιασμού και των συνθήκων εργασίας, ειδικά στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αν δεν πάρεις μέτρα στο σύστημα υγείας, το lockdown είναι μία από τα ίδια, δηλαδή δεν αποδίδει. Και αυτό που σήμερα ζούμε είναι ένα δίλημα. Ή θα έχετε πανδημία ή θα έχετε lockdown. Μα και τα δύο τα έχουμε. Και όμως δεν έχουμε βελτίωση. Γι' αυτό σας περιέγραψα πριν την κατάσταση, τουλάχιστον στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Δεν υπάρχει βελτίωση. Μιας και το λέγαμε και εμείς νωρίτερα εδώ, είμαστε πια μετράμε ένα μήνα αυτού του lockdown και 4 μήνες του lockdown που μετά δεν είναι lockdown και ξανά είναι lockdown και δεν ξέρω τι είναι. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την οποία διανύουμε του τελευταίου μήνα, η αποσυμπίεση του εθνικού συστήματος όπως εσείς τη βιώνετε και ξέρετε, δεν έχει επέλθει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχει επέλθει. Ίσα ίσα που όταν έχουμε πληρότητα
90 και 95 και σε μερικές περιπτώσεις 100%, ειδικά μετά από γενική εφημερία, πώς να είχε επέλθει από συμπίεση. Αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των διασωληνωμένων και από τον αριθμό των νοσηλευωμένων σε απλές κλίνες, αλλά εγώ θα ήθελα να θίξω δύο άλλες πλευρές. Πριν πάτε ακόμα εκεί, γιατί πραγματικά το βλέπω και στα μηνύματα εδώ που έρχονται. Ναι. Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε 23 τουλάχιστον περιπτώσεις με βάση τα μεσημεριανά στοιχεία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη διασωλήνωσης. Ωστόσο αυτοί μας επαναλαμβάνετε, μας λέτε ότι δεν είναι εφικτοί και ακόμα περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, πάντα το ΕΚΑΒ είχε μία λίστα αναμονής για μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Είτε είναι COVID είτε είναι non-COVID. Mm-hmm. Τώρα οι non-COVID, οι COVID ασθενείς οι οποίοι το πρωί σήμερα με πρωινά στοιχεία αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν βρεθεί οι κλίνες, σας μιλάω με πρωινά mm-hmm. στοιχεία, ήταν 23 άτομα τα οποία χρειάζονταν μονάδα εντατικής θεραπείας. Και υπήρχε λίστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν τόσες αναμονές κάθε μέρα, την ίδια στιγμή, γιατί αύριο μπορεί να είναι 15, μεθαύριο 10 και αντιμεθαύριο 30. Αυτό εναλλάσσεται ανάλογα με τον αριθμό. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν 217 διαθέσιμες κλίνες στα ιδιωτικά νοσοκομεία, μονάδες κλίνες εντατικής θεραπείας, 217. Εδώ στην Αττική λέτε? Τώρα θα σας γελάσω, πάντως οι περισσότερες είναι στην Αττική, ναι, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι συνολικά 217. Δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια στο ερώτημά σας, αλλά είναι τόσες, το είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης. Με αυτούς έρχεται σε συνεννόηση στο Υπουργείο ποιες θα αξιοποιήσουν επαμοιβή όταν κάνει διαπραγμάτευση για να νοσηλεύσεις περιστατικά που σε μια πανδημία που στην πράξη σημαίνει, σε μια τέτοια πανδημία υπάρχει πολεμικό κλίμα, δηλαδή ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, και δεν το λέω εγώ, το λένε πολλοί αξιωματούχοι. Προχτές και ο διοικητής του Ευαγγελισμού μας είπε, παιδιά τι να κάνουμε, και έχει δίκιο δηλαδή στο χαρακτηρισμό, είμαστε σε πόλεμο. Μα στον πόλεμο πώς να ανταποκριθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας, του οποίου δεν είμαστε και φαν υπερασπιστές για την κατάσταση, είμαστε για άλλο δημόσιο σύστημα υγείας, προσεγμένο με τις προσλήψεις και τα λοιπά. Και ένα σύστημα υγείας, γι' αυτό ήθελα να δείξω δύο πλευρές. Η μία είναι για τις άλλες παθήσεις, δηλαδή έχουμε 14 χειρουργικές τράπεζες στον Ευαγγελισμό. Κλείνει τις 11, παρεμβαίνει το σωματείο μας, τελικά δίνεται υπόσχεση να κλείσουν οι 8. Το υπερεπίγον θα προλάβει να χειρουργηθεί με τις 3 χειρουργικές τράπεζες που υπάρχουν, με τα 3 χειρουργεία δεν προλαβαίνει να χειρουργηθεί. Τι θα γίνουν οι άλλες παθήσεις? Έχει αυξηθεί η θνητότητα από άλλες παθήσεις, και αυτό δεν είναι διαπίστωση μόνο δική μας, είναι και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σε όλο τον κόσμο, ειδικά δε στην Ιταλία. Έχουν εφεύρει έναν όρο, κύριε Μπογιόπουλο και κύριο Κοτάκη, που είναι ανατριχιαστικός, πλεονάζουσα θνητότητα. Δηλαδή... Καινούργιο αυτό. Από την παράπλευρη απώλεια πήγαμε στην πλεονάζουσα θνητότητα. Πεθάνανε 100.000 από COVID, και ας πούμε στην Ιταλία, και πεθάνανε και άλλες 50.000 παραπάνω από το προηγούμενο έτος, δηλαδή βγάζουν το μέσο όρο της πενταετίας. Αν στην πενταετία πεθαίνουν 50.000, αυτό το χρόνο πεθάνανε, ξέρω εγώ, 150 ή 100 από COVID και άλλες 50 από την παραμέληση των ασθενειών, των ασθενών από τις άλλες παθήσεις. Λοιπόν, αυτό θέλω να θίξω, είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η εξόντωση του προσωπικού. Γιατί μετράμε, δεν έχω στοιχεία από όλη την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στον Ευαγγελισμό κάθε εβδομάδα, όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα, επιβεβαιώνεται περίπου 50 κρούσματα, και αρκετοί άλλες δεκάδες συνάδελφοι είναι, ενώ όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, γιατροί κλπ, που μπαίνουν σε καραντίνα επειδή ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα. Αυτοί δεν αναπληρώνονται, δεν αναπληρώνονται, και οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν έρθει, πράγματι έχουν έρθει γύρω στα 400 άτομα στον Ευαγγελισμό, παρότι οι ελλείψεις είναι διπλάσιες,
οι περισσότερες είναι νέα παιδιά με το μόνο προσόν το πτυχίο της νοσηλευτικής. Και μπαίνουν κατευθείαν στη μονάδα δικής θεραπείας και μπαίνουν κατευθείαν χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση. Έχουν περάσει 13 μήνες. Πότε θα γίνει πραγματική εκπαίδευση? Θίγω και αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν σοβαρές λεπτομέρειες στην αντιμετώπιση από καθαρά αμιγώς ιατρική άποψη που θέλουν επισήμανση και προσοχή. Δεν μπορείς το νεαρό παιδί, τη νεαρή κοπέλα που είναι 22-23 χρονών και είναι ειδικευόμενη νοσηλεύτρια ή νοσηλευτής να τον βάζεις με την πρώτη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι πολλά τα ζητήματα και εδώ όσο είμαστε, μπορούμε τα αναδεικνύουμε. Να τα αναδεικνύουμε τα ζητήματα. Με μία πρόθεση να βοηθήσουμε. Μπορεί να γινόμαστε και δυσάρεστοι, αλλά με αυτή την πρόθεση μιλάμε. Κύριε Σιώρα, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.